σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση. Τρία λεπτά μετά τις 12, εδώ στον Focus FM είμαστε αγαπημένοι μου, στον αγαπημένο σας σταθμό, στην λατρεμένη σας συχνότητα, στους 106 από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, Δευτέρα σήμερα, 4 του Νοέμβρη. Καλό δρόμο, καλή ακρόαση σε εσάς που διασχίζετε την περιφερειακή χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι απίστευτη η εικόνα, σπάνια, αλλά δεν έχουμε το παραμικρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Από ό,τι δείχνει τουλάχιστον ο χάρτης της Google, ούτε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα προβλήματα. Εκεί λίγο στην Καρατάσου, σε ένα σημείο λίγο στο Βαρδάρι, αλλά γενικότερα η εικόνα για ξεκίνημα εβδομάδας για Δευτέρα είναι νομίζω καλή αυτή τη στιγμή. Τώρα αργότερα, όρκο δεν θα πάρω. Τα μηνύματάκια σας στο 6907-483-484 περιμένω. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να ξεκουραστήκατε. Και πάμε ξανά στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας με βροχές. Ξεκίνησε συννεφιά και με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Εύχομαι να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Είχαμε και αν δεν είχαμε να συζητήσουμε πολλά τις προηγούμενες ημέρες, από εκρήξεις σε διαμερίσματα, τρομοκρατία, εποχικοί πυροσβέφτες, οι ήρωες που έπεφταν και πέφτουν, γιατί συνεχίζονται ακόμη οι φωτιές στην κατάσβεσή τους, και είδαμε πως αντιμετωπίστηκαν με δακρυγόνα, με χημικά μέσα στο κτίριο, να τρώνε ξύλο στους δρόμους από τα ΜΑΤ. Τι άλλο είχαμε, η εγκληματικότητα στο φουλ, ναι, είχαμε και πιστολίδι μέρα μεσημέρι στο δρόμο, παιδάκια να χάνουν τη ζωή τους. Οικονομικά επίσης ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για τα νοικοκυριά. Και βλέπεις ότι επαναλαμβάνει αυτό το παραμύθι ο Πρωθυπουργός, είναι αυτό το μάζεμα που κάνει και το έχει καθιερώσει κάθε εβδομάδα, ότι όλα πηγαίνουν υπέροχα. Και οικονομικά δεν το συζητώ, περίφημα, αφού δεν θέλουμε, δηλαδή δεν ρωτάει κανένας αν θα πάρει αυτό το επίδομα, αυτό της πείνας, αυτό το εξευθελιστικό 150-200 που θα δοθεί στις ευάλωτες οικογένειες. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει. Είναι τόσο καλά τα οικονομικά πλέον των Ελλήνων που δεν νοιάζονται για το πόσο έχει η τιμή της βενζίνης. Αν όντως έχουμε έκπτωση σε ορισμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γιατί σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό λεφτά υπάρχουν άφθονα. Οπότε ποιος θα τα υπολογίσει τώρα? Και η ανεργία, βεβαίως και η ανεργία μειώνεται. Θυμόσαστε τι μας είπε ο κύριος Μητρόπουλος την προηγούμενη Πέμπτη? Ναι, μειώνεται γιατί έχουμε προσλήψεις με μια απασχόληση. Λαλαλα και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μία ακόμη φορά. Στο ΣΥΡΙΖΑ
Εκεί είχαμε τις εκλογές για να διχθούν οι σύνεδροι και διπλή νίκη και από τη μία πλευρά. Όλοι πανηγυρίζουν, όλοι πανηγυρίζουν, όλοι δηλώνουν νικητές. Ναι, είχαμε και ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη, θρίαμβος σου λέει. Εκλογές και στην Αμερική. Ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ ξεκινήσαμε, γιατί είναι σημαντικές. Αυτό δεν θα το αφισβητήσει κανείς. Αλλά ναι, πιστεύετε δηλαδή ότι αν η Κάμαλα Χάρις, γιατί είναι αμφίροπη, είναι δύσκολη η μάχη, δεν μπορεί δημοσκοπικά τουλάχιστον να φανεί ποιος προηγείται. Οπότε στο νήμα που λέμε θα παιχθούν στις λεπτομέρειες, αλλά δεν ξέρω τι προσδοκίες έχετε έτσι, δηλαδή αν είναι η Κάμαλα ή αν είναι ο Ντόναλντ. Η αμερικανική πολιτική είναι μία και όσον αφορά τη χώρα μας γνωρίζουμε πώς αντιμετωπίζεται. Τώρα λίγο πολύ ναι, αλλά τόσο μα τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που να φτάνουμε στο σημείο να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας στα social για το αν θα πρέπει να βγει επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τραμπ ή η Κάμαλα Χάρις, δεν το καταλαβαίνω. Είχαμε και στο Παρίσι μία επίθεση με τσεκούρι, είχαμε άγριες συμπλοκές, κομμένα χέρια, 4 σοβαρά τραυματίες. Γίνανε νωρίς το πρωί αυτά τα επεισόδια, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Στην Ισπανία, ναι, ο Πρωθυπουργός, ο Βασιλιάς με την Βασίλισσα, Λετίθια, έκαναν tour στις πληγήσεις περιοχές να δεις, Γιώργο, την Βασίλισσα, να τη λυπηθεί η ψυχή σου. Με λάσπεστο πρόσωπο, λασπωμένα χέρια, τα παπούτσια σε ορισμένα σημεία, το τζάκετ. Γιατί σου λέει, είμαστε κοντά σας και εμείς. Εξαγρίωσαν περισσότερο τους Ισπανούς, 217 μέχρι στιγμής επίσημα οι νεκροί, γιατί κάτω από τις λάσπες είναι ασύλληπτη η καταστροφή. Εννοείται πως θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των νεκρών, απλά θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Καταλαβαίνετε την οργή που νιώθουν οι άνθρωποι, γιατί δεν τους ειδοποίησαν έγκαιρα, γιατί δεν έγινε τίποτα, γιατί ήταν να χάνουν τους ανθρώπους τους, τις περιουσίες τους, και βλέπουν τον Πρωθυπουργό και τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα στην αρχή κατεβαίνουν από τα πολυτελή οχήματά τους και κρατούν η φρουρά τους ομπρέλα για να μην βραχεί ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα, και πηγαίνεις έτσι στον άνθρωπο που έχασε τα παιδιά τους, τους συγγενείς του, την περιουσία του. Αυτό ήταν, τους πήρανε και με τις λάσπες και ντομάτες δεν υπήρχαν, αλλά ό,τι βρήκαν μπροστά τους το πέταξαν και νομίζω δικαιολογημένη αυτή η οργή. Αλλά αυτό με τις λάσπες στο πρόσωπο δεν το έχω ξαναδεί. Λέγαμε το αξίδιστο του Πρωθυπουργού, του κικίλια, σπασμένα χέρια, όλα ήταν και είναι ένα επικοινωνιακό, αλλά να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε και λάσπες στο πρόσωπο και στα χέρια για να δείξουμε τι ακριβώς, ότι συμπονούμε, ότι συμπάσχουμε. Να. Τα χαιρετίσματά μου και σε όλους όσους γράφετε και στέλνετε στο Viber. Ο Πασχάλης τους έκανε λασπόλουτρο, ναι, διόλου απίθανο. Τι λέει η παροιμία, ναι, ναι, Χρήστο μου, τι να πω, no comment. Και είχαμε φυσικά μέσα σε όλα αυτά και τον σεισμό στην Χαλκιδική, ταρακουνηθήκαμε και εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη, τον νιώσαμε για τα καλά, ιδιαίτερα οι κάτοικοι ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί με το που το αναρτήσαμε την είδηση στο Facebook, στο site του Focus, από πάρα πολύ
από πάρα πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας μηνύματα από κάτω ότι έγινε αισθητός και στις δικές τους περιοχές. Ανησύχησε ο κόσμος και εύλογα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνηθισμένοι οι κάτοικοι της Χαλκιδικής σε τόσο δυνατούς σεισμούς. Ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας, οπότε θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη χθες στην Χαλκιδική. Με ενημερώνει ο Γιώργος Σοδαμιανίδης ότι ο κύριος καθηγητής είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας καλωσορίζουμε στον Focus FM, κύριε Παπαζάχο, τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά. Χαίρομαι. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε λιγάκι, γιατί εύλογα ανησυχήσαμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και οι κάτοικοι της Χαλκιδικής, αλλά και πολλοί κάτοικοι άλλων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας, γιατί έγινε αισθητός και εκεί ο σεισμός. Τι ακριβώς? Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει μια μικρή ανησυχία. Ποιος λόγος? Δηλαδή, ένα σεισμός γίνεται αισθητός, ένα σεισμός γίνεται αισθητός ένα πεντάρι, γίνεται αισθητός μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Δηλαδή, ο σεισμός έχει γίνει αισθητός εγώ από σχεδόν τον νομό Καβάλας και τον νομό Σερών μέχρι τον νομό Εδέσεις, Πιερία, μέχρι και στις βόρειες περιοχές του νομού Λαρίσης και φυσικά στον νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Άρα γίνεται αισθητός ένα σεισμός σαν αυτόν σε μεγάλη περιοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι το ίδιο. Ναι, έχετε καταλήξει αν ήταν ο κύριος ή θα πρέπει να περιμένουμε και άλλο, κύριε Παπαζάκο? Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, είναι μια περιοχή χαμηλής σεισμικότητας, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε σε ιστορικούς χρόνους, ούτε σε ηνωνόχρονη εποχή έχουμε κάποιους πολύ ισχυρούς σεισμούς. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μας οδηγεί ότι φιλοξενεί κάποια πολύ μεγάλα ρήματα και σίγουρα η γέννηση ενός πολύ μεγάλου σεισμού που να ξεμισάρει στην περιοχή είναι πρακτικώς αδύνατη. Από εκεί και πέρα, ένα σεισμό τη τάξη του 6, ναι, που δημιουργείται από ένα ρήγμα τη τάξη των 10-15 χιλιόμετρων, μπορεί να γίνει οπουδήποτε στο μήνυμα. Άρα, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να γίνει κάποιο άλλο ισχυρότερο σεισμό. Όμως, επειδή η περιοχή είναι χαμηλή σεισμικότητα και ήσυχη, και επειδή αυτή τη στιγμή την έχει κάνει τυπική στον ελληνικό χώρο, το πιο πιθανό σενάριο, με ό,τι αυτό σημαίνει, είναι ότι θα έχουμε μια σχετικά ομαλή εξέλιξη της δραστηριότητας, όπως φαίνεται να έχει γίνει μέχρι στιγμής. Είναι λίγο νωρίς ακόμα, όμως, θα έλεγα, καθώς μια μικρή επιφύλαξη. Ακόμα και αν όμως είναι ομαλή εξέλιξη της δραστηριότητας, σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολλοί μετασεισμοί, οι οποίοι θα κουνάνε τους κατοίκους για αρκετό χρονικό διάστημα. Άρα είναι φυσιολογικό αυτό. Για τους κατοίκους θα έχουν μια ακολουθία η οποία θα είναι λίγο δυσάρεστη. Μάλιστα. Για αρκετές ημέρες, κύριε καθηγητά? Για αρκετές. Το ημέρες είναι λίγο που λέτε. Συνήθως αυτές οι ακολουθίες έχουν μια διάρκεια της τάξης των 1-2 εβδομάδων σε μια έντονη κατάσταση και μετά πολύ πιο υποβαθμισμένα για αρκετό χρονικό διάστημα. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η ακολουθία που έχει γίνει στο Άγιο Όρος, και θυμάστε πότε έγινε, πότε ξεκίνησε, ακόμα έχουμε σεισμούς οι οποίοι συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή. Με το Άγιο Όρος ο σεισμός αυτός είχε καμία σχέση ή δεν? Όχι, μοιάζουν, γιατί είναι της ίδιας κατηγορίας κανονικά ρήγματα με παρόμοια διεύθυνση, έτσι περίπου στις 100-120 μοίρες, δηλαδή δυτικά-προδυτικά, ανατολικά-ανατολικά, κανονικά ρήγματα. Είναι αυτά τα ρήγματα που εμφανίζονται πάνω την τάφρα του Νοτίου Αιγαίου και είναι όλα παρόμοια. Ναι. Το ότι είναι παρόμοια δεν σημαίνει ότι είναι ρήγματα που είναι που έχουν άμεση σχέση τώρα με το άλλο. Απλώς δημιουργούνται από τις ίδιες συνθήκες, έχουν διαμορφώσει τον ιστό της Χαλκιδικής στον τρόπο που γίνονται, αλλά προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας δημιουργήσει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Δεν έχει καμία άμεση σχέση ο ένας σεισμός με τον άλλο. Αυτό το συγκεκριμένο ρήγμα που μας έδωσε και τον χθεσινό σεισμό, τι ακριβώς ρήγμα είναι, έχει δώσει και στο παρελθόν άλλους? Υπάρχει μια ψευδές στην ελληνική κοινωνία ότι για κάποιο λόγο γνωρίζουμε τα ρήγματα του ελληνικού χώρου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γνωρίζουμε τις πιο σημαντικές εξυγενείς ζώνες και κάποια από τα πιο εντυπωσιακά ρήγματα που υπάρχουν σε χερσαίο χώρο και τα οποία φτάνουν μέχρι την επιφάνεια. Οι πλειονότητα των ρήγματων στον ελληνικό χώρο ούτε φτάνουν στην επιφάνεια, ούτε έχουν μεγάλο μήκος, και υπάρχουν και πάρα πολλά ρήγματα σε θαλάσσιο χώρο για τα οποία έχουμε ελάχιστες γνώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί σεισμοί των οποίων τα ρήγματα υπάρχουν, αλλά δεν φτάνουν στην επιφάνεια και δεν θα τα δούμε ποτέ. Κατά συνέπεια, ούτε ονόματα έχουν, ούτε χαρακτηρισμούς έχουν. Τέτοια ρήγματα μικρά υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες στον ελληνικό χώρο, και τα οποία τα πιο πολλά είναι άγνωστα. Είναι δηλαδή υφιστάμενες ρογμές μες στο φυλλό, πάρα πολλές,
οι οποίες πολύ απλά μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοιους σεισμούς. Δεν είναι λοιπόν κάποιο ιδιαίτερο ρήγμα, ούτε έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία το ρήγμα που έγινε ο συγκεκριμένος σεισμός. Σας ακούν και από Χαλκιδική τώρα, μας στέλνουν μηνύματα, κύριε καθηγητά. Ακριβώς αυτό ανησύχησαν, γιατί δεν έχουμε έντονη σεισμική δραστηριότητα, γράφει. Τα 5 Ρίχτερ είναι φυσιολογικό, τι λέει ο κύριος καθηγητής. Έντονη σεισμική δραστηριότητα, μια χαρά. Χθες το βράδυ έγινε και 4-3 και 3-8 και 3-3 πολλά μες τη νύχτα. Ναι, τις τελευταίες μέρες και οι μετασεισμικές ακολουθίες έχουν αυτό το κακό, ότι κάνουν έτσι μικρές ανάπαυλες και νομίζω ο κόσμος ότι έχει ολοκληρωθεί ή ότι κάτι συμβαίνει. Και ξαφνικά γίνεται την επόμενη μέρα, ξέρω, 4,5 και σου λένε γιατί έγινε. Έτσι γίνεται. Δεν θα ξεμπερδεύσουμε εύκολα την ακολουθία. Μέχρι πόσα Ρίχτερ δηλαδή μπορεί. Τις επόμενες ημέρες, ναι, ας είμαστε προετοιμασμένοι. Βλάβες δεν θα κάνουν, εκτός αν τύχει να γίνει ένας ισχυρότερος σεισμός πιο κοντά στη στεριά. Γι' αυτό και λέμε, αν υπάρχουν χτίρια εκεί που είναι καταπονημένα από τον κύριο σεισμό και δεν έχουν χέγγια προστασίας, ας μην χρησιμοποιηθούν το επόμενο διάστημα μέχρι να ελεγχθούν και μέχρι να κλείσει λίγο με τα σεισμική ακολουθία. Οπότε και ενδεχομένως και τεσσάρια μπορεί να έχουμε. Σίγουρα. Αν αύριο το πρωί γίνει ένα 4-8, θα είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Μάλιστα. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο ίδιο υπήρχε σημείο. Υπήρχε ένας προσεισμός, μια μικρή προσεισμική ακολουθία, ναι, με ένα σεισμό 3-8, 31 του Οκτωβρίου και κάτι άλλη μικρή σεισμή της ενδιάμεσης μέρες. Αλλά σεισμοί σαν αυτούς που έχουν, που είναι συνηθισμένοι και που είναι μόνιμο χαρακτηριστικό κάθε μέρα στη σεισμικότητα του ελληνικού χώρου. Ναι, άρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανησυχία, να μην είναι απαντήσει. Όχι, μόνο λίγη προσοχή τις επόμενες μέρες στην περιοχή εκεί πέρα χρειάζεται. Ξαναλέω ότι έχω μια εικόνα, επειδή έχω και εγώ σπίτι στη Χαλκιδική, πηγαίνω συχνά, ξέρω ότι είναι τη δόμηση εκεί πέρα, πάρα πολλά σπίτια προσφυγικά, πολλά παλιά, πολλά εγκαταλελειμμένα. Κυρίως αυτά να προσέξουμε, να μην έχουμε κάποια δυσάρεστη έκκληση από να γίνει ένα 4,5 πιο κοντά στη στεριά. Κάποιος είναι σε ένα αποθητικό χώρο και έχουν μια κατάρρευση, κάποιο τραυματισμό. Αυτά να προσέξουμε, να αποφύγουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και παρατηρήθηκαν, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, στο γυμνάσιο Κασάνδρας ρογμές στο κτίριο. Ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Ανησυχία και από τους γονείς για τα παιδιά. Το αντιλαμβάνεστε και εσείς. Τα σχολεία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού χώρου. Θυμηθείτε ότι και στο σεισμό του Τυρνάβου, το σχολείο στο Δαμάσι που βγήκαν τα παιδιά, ένα κτίριο που ποριακά δεν κατέρευσε, είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα το έλεγα κιόλας ότι χωρίς συνάθρηση κοινού μπορεί να έχουμε και άλλα προβλήματα μόνο από τη γέννηση σεισμού. Δηλαδή, γίνεται ένα σεισμός χωρίς επιπτώσεις, μην έχουμε θύματα από τον πανικό και από την. Και από την κακή διαχείριση θα πρέπει τα παιδιά να τους εξηγηθεί και να γίνουν κάποιες έτσι ενημερώσεις και ενδεχομένως κάποια άσκηση, έτσι ώστε αν την ώρα που κάνουν μάθημα νιώσουν μια σεισμική δόνηση να μην έχουμε κάποια άσχημη εξέλιξη. Ναι, πάντως και στη Θεσσαλονίκη σήμερα διακινήθηκαν κάποια mail από διευθυντές σχολείων για ασκήσεις και είναι καλό σε κάθε περίπτωση αυτό. Μάλιστα, ωραία. Οπότε σας ευχαριστώ να έχουμε το. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά, να μας ενημερώνετε πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Focus 103,6. Οπότε συνεψίζοντας, δεν είναι σίγουροι αν ήταν ο κύριος σεισμός. Θα ακολουθήσουν, θα συνεχιστεί αυτή η μετασεισμική ακολουθία ενδεχομένως και 2 εβδομάδες και 4 Ρίχτερ. Ακούσατε τον κύριο Παπαζάχο και προσοχή κυρίως για τα παλιά κτίρια. Εκεί με τα σχολικά κτίρια επίσης μεγάλη προσοχή. Και εδώ θα πρέπει τώρα να δώσουν έμφαση, γιατί νομίζω ότι νιώθουν και είναι φυσιολογικό αυτό, ανασφάλεια, οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ήδη ελέγχεται εκεί στην Κασάνδρα το γυμνάσιο της περιοχής. Ας ελπίσουμε όλα καλά, όχι πανικός, είπε ο κύριος καθηγητής, αλλά θα μου πεις μπορεί να αντιδράσουν όλοι το ίδιο. Απλά έχετε το νου σας αυτό. Τα χαιρετίσματά μας και στον Γιάννη που μας ακούει από την Λάρισα, στον 014. Το ονοματάκι σας θα ήθελα να γράφετε κάτω από το μήνυμα, αν είναι εύκολο. When you gonna get to me, get to me, is it
Είχαμε και αυτό στην απίστευτη διαμαρτυρία. Πόσο θάρρος θέλει για να το κάνεις, και αναφέρομαι σε μια Ιρανή φοιτήτρια. Της έκαναν παρατήρηση γιατί φορούσε την μπούρκα. Ξέρετε, υπάρχει κώδικας ενδυματολογικός εντελώς αυστηρός στην Τεχεράνη. Η φοιτήτρια χιτζάπ, ναι, διαμαρτυρήθηκε με έναν δικό της τρόπο. Βγήκε στην αυλή του Πανεπιστημίου και όχι μόνο δεν διόρθωσε το χιτζάπ, τα πέταξε όλα. Έμεινε μόνο με τα εσώρουχα. Και κυκλοφορούν, προσπερνούν μαυροφορεμένες συμφοιτητριές της, 20-22 χρονών, δεν φαίνονται καν, μόνο τα μάτια. Την κοιτάζουν αυστηρά οι υπόλοιποι, οι συμφοιτητές της. Κάποια στιγμή έρχεται ένα κλειστό αυτοκίνητο και μην την είδατε. Αγνοείται η τύχη της από εκείνη την στιγμή. Κανένας δεν ξέρει αν ζει, που βρίσκεται, πώς είναι. Άρχισαν οι διαμαρτυρίες, αλλά δεν νομίζω πως εισακούγονται εκεί στις Τεχεράνες. Είχε λέει ψυχολογικά, η πρώτη αντίδραση ήταν αυτή, ότι ήταν... σου λέει, είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια αντίδραση, ψυχολογικά έχει, ναι. Μόνη της η κοπελιά, μόνη της και όλοι μαζί απέναντί της. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Μακάρι να είναι καλά η κοπέλα, γερή και δυνατή. Αλλά δύσκολα τα πράγματα εκεί. Γι' αυτό μετά σου λέει ο Μητσοτάκης, δεν εκτιμάτε αυτά που έχετε, ε? Και ελευθερία και όπου θέλετε πηγαίνετε και ό,τι θέλετε φοράτε. Γιατί είσαι θλιμμένος εσύ σήμερα, πονάει η μέση από το μάζεμα της ελιάς, ε? Άλλος μαζεύει ελιές, άλλος παθαίνει λουμπάγκο. Περαστικά, περαστικά, και σε όλους όσοι αντιμετωπίζετε προβλήματα με την υγεία σας, περαστικά να είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, με τους εποχικούς έχουμε κουβέντα να κάνουμε. Γιατί εντάξει, τα τηλεοπτικά δίκτυα, τα μεγάλα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια, το ξέχασαν ήδη το θέμα. Το θέμα, και όταν λέω θέμα, εννοώ το ξύλο που έπεσε από τα μάτια στους εποχικούς, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν. Δεν ζητούν μονιμοποίηση, έτσι. Περισσότερους μήνες, αφού μας λέτε ότι έχουμε κλιματική κρίση, έχουμε πρόβλημα. Το εξάμηνο αρκεί, όχι. Άρα γιατί να μην επεκταθεί έτσι, γιατί να είναι άνεργοι άνθρωποι. Εμείς δεν τα ξεχνάμε, οπότε θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Εδώ με τον εποχικό πυροσβέστη από την Θεσσαλονίκη, δικό μας άνθρωπο. Με τον κύριο Γιώργο Τζελέπη. Ναι, πάμε σε διαφημίσεις, Γιώργο, για να είμαστε στο χρόνο μας. Μένετε εδώ, στον Focus FM, αγαπημένοι μου. We'll be right back.
Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Εκπέμπουμε για όλους εσάς όπου και αν μας ακούτε την αγάπη μας. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Τζελέπης, εποχικός πυροσβέστης και μέλος του Δέλτα Σίγμα Διοικητικού Συμβουλίου. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να ευχηθώ. Όλα καλά ευχόμαστε. Καλύτερη από την προηγούμενη να είναι αυτή η εβδομάδα. Έχετε και τη νέα συνάντηση με τον κύριο Κικίλια, αν δεν κάνω λάθος, την Τετάρτη. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ναι, ναι. Την Τετάρτη αναμένουμε τη συνάντηση με τον Υπουργό. Τι θα του πείτε? Σας αποκάλεσε προβοκάτορες. Ότι είστε μία μειοψηφία, ότι πολιτικά υποκινούμενοι ήταν οι περισσότεροι, ότι καταστρέψατε δημόσια περιουσία, ότι προκαλέσατε φθορές. Αλήθεια, τι θα του πείτε με το καλησπέρα, πώς ακριβώς θα κυλήσει? Είμαι περίεργη μετά από όλα αυτά που υπόθηκαν. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε 5 χρόνια και 6 χρόνια στο σώμα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ούτε προβοκάτορες, ούτε έχουμε κάνει καταστροφές. Αυτό που κάνουμε είναι να σώζουμε περιουσίες του πολίτη από τις καταστροφές και να προστατεύουμε τον απλό πολίτη από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή. Αυτά... είτε είναι πλημμύρα, ναι, ναι, είτε είναι πυρκαγιά. Αυτά, κύριε Τζελέπη, για την κυβέρνηση το καλοκαίρι, γιατί τώρα αλλάζει το πράγμα και δίνεται απλά εντολή και είδαμε εικόνες με τα ΜΑΤ. Τι ακριβώς έγινε? Έπεσαν χημικά, έπεσε ξύλο. Δυστυχώς έτσι είναι. Θα ήθελα να καταδικάσουμε περίφραστα την εισβολή των ΜΑΤ και την χρήση χημικών μέσα σε κλειστό χώρο. Ενώ είχαμε πει ότι θα αποχωρήσουμε ειρηνικά σε λίγη ώρα, τα ΜΑΤ εισέβαλαν και χρησιμοποίησαν ασύμμετρη βία και ρίξανε χημικά μέσα σε κλειστό χώρο. Καταλαβαίνετε Είδαμε. Τι σημαίνει αυτό. Είδαμε τις εικόνες. Ναι, ήταν εξωφρενικό. Τις εικόνες είναι αδιάψευστος μάρτυρας για το τι συνέβη. Τώρα, όσον αφορά το Υπουργείο, η χρήση όλων των χώρων της ζωτικής σημασίας γινόταν κανονικά. Όλοι οι υπάλληλοι ήταν στη θέση τους, μπαινοευγαίναν κανονικά. Το ΕΣΚΕΔΙΚ δεν παρενοχλήθηκε σε καμία περίπτωση. Υπήρχε και μια ομάδα όποια έξω από την πόρτα του ΕΣΚΕΔΙΚ, οι οποίοι καθόταν εκεί οι άνθρωποι. Εμείς δεν είχαμε καμία πρόθεση να παρενοχλήσουμε το σπίτι μας, γιατί το νιώθουμε το Υπουργείο σαν σπίτι μας εδώ και 5-6 χρόνια που εργαζόμαστε σε αυτό. Mm-hmm. Απλά ήταν η αγανάκτηση του κόσμου τόσο μεγάλη και θεωρήσαμε να μπούμε μέσα και να κάνουμε μια καθιστική διαμαρτυρία. Αυτό έγινε όλο. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι παραπανήσια. Ναι. Δεν καταστρέψατε, δεν προκαλέσατε φθορές. Γιατί σε καμία περίπτωση υπάρχει και το κλειστό κύκλωμα καμερών στο Υπουργείο που μπορούν να το κάνουν χρήση και ας το βγάλουν στη δημοσιότητα να μας δείξουν τι φθορές έχουμε προκαλέσει. Ήταν απαράδεκτες εικόνες. Μας σόκαραν πραγματικά και δεν ήταν η πρώτη φορά. Αυτό είναι το δυσάρεστο, ότι αρχίζει και γίνεται πλέον σύνηθες. Θυμόμαστε τις Αύρες, τι είχε γίνει πριν από δύο χρόνια. Ναι, ήταν το 2021 ναι, που είχαμε ναι, πάλι ναι, τις ναι. ίδιες εικόνες. Αλλά βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται η ιστορία. Ήθελα να τονίσω ότι αν δεν δικαιωθούμε, εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να συζητήσουμε, έχουμε κάνει προτάσεις, έχουμε τις προτάσεις μας, τις οποίες θα παρουσιάσουμε και στον κύριο Υπουργό την Τετάρτη. Mm-hmm. Θα πάμε με καλή θέληση. Ναι, εάν δεν ευωδώσει... Ελπίζουμε να υπάρχει και καλή θέληση από την πλευρά του Υπουργού. Ναι. Εάν πάμε και δούμε πάλι μία άρνηση, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Ναι. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι την τελική μας δικαίωση. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που το επιχείρημα των υποστηρικτών του κυβερνητικού αφηγήματος, να το πω έτσι... είναι η εποχικότητα. Είστε εποχικοί. Άρα, τι ακριβώς θέλετε τώρα?
Τι ζητάτε? Ξέρουμε πολύ καλά, γιατί το ακούμε συνεχώς αυτό, τι έχουμε υπογράψει. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχουμε υπογράψει. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό πάνελ ανακοίνωσε και είπε ότι η εποχικότητα είναι μια στρεβλότητα του νόμου ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ωραία, από εκεί και πέρα είναι 5 χρόνια στην κυβέρνηση. Μπορούμε να την αλλάξουμε. Γιατί αυτή τη στρεβλότητα δεν την αλλάζουν. Σωστά. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχουν κενά στο πυροσβεστικό σώμα. Πόσα κενά είναι, 4.000? 3.600 κενές οργανικές θέσεις, ναι. Ήταν αρχές του χρόνου που μας πέρασε. Τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, υπολογίζουμε ότι θα έχουν φτάσει μαζί με συνταξιοδοτήσεις, mm-hmm, τις 4.000, ωραία, κενές θέσεις. Ναι, η εποχική πόση είστε, 2.500? Είμαστε γύρω στους 2.500 στο σύνολο. Μάλιστα. Οπότε και λέει η κυβέρνηση, για να το καταλάβουμε απλά, και λέει η κυβέρνηση δεν θα πάρουμε από εσάς για τα κενά, έτσι. Εσείς θα παραμείνετε εποχικοί. Παίρνει ένα μικρό ποσοστό, ναι, το οποίο βάζει αυτηρά όρια ποσοστό, ηλικία. Τι ποσοστό, ναι, γιατί έχουμε και τα ηλικιακά όρια, βέβαια. Ναι, ναι, και καλώς το παίρνει, mm-hmm, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι 1.500 άνθρωποι από εμάς που μένουν εκτός λόγω ηλικιακών ορίων. Για αυτούς τι θα κάνουν? Ναι. Θα μας πετάξουν στον δρόμο. Μιλάμε για έμπειρους πυροσβέστες. Μιλάμε για έμπειρους πυροσβέστες, οι οποίοι έχουμε δώσει την ψυχή μας, έχουμε δώσει το σώμα μας όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα μέτωπα πυρκαγιών ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν νομίζω, να μου επιτραπεί η έκθεση, δεν το θεωρώ ηθικό να παίρνεις εργαζομένους, να τους φοράς το εθνόσημο, mm-hmm, να τους πετάς στα μέτωπα της φωτιάς και μετά να τους λες: δεν μου κάνεις, σε διώχνω. Στην άκρη, ο επόμενος. Ναι. Επίσης, δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Δηλαδή το κοινωνικό θέμα δεν υπάρχει καθόλου σε όλο αυτό το σκηνικό. Ναι. Υπάρχουν και οι άλλοι που λένε τι θέλετε τώρα, μονιμοποίηση. Δεν ζητάτε μονιμοποίηση. Ζητάμε 12μηνη εργασία. Ναι. Τον τρόπο ας τον κρίνει η κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε να δουλεύουμε 12 μήνες. Τα κενά υπάρχουν, έχουμε την εμπειρία μας. Και θέλουμε να τα κενά αυτά να τα καλύψουμε εμείς. Mm-hmm. Και γιατί να σας πω και για κάτι άλλο. Δεν γίνεται να κάνουμε για τα δύσκολα και να μην κάνουμε σε εισαγωγικά για τα πιο εύκολα. Δηλαδή παίρνετε κάποιον να σας κάνει τη δύσκολη δουλειά αλλά δεν μπορεί να σας κάνει την πιο εύκολη. Δεν νομίζω να είναι φυσιολογικό αυτό. Μα το θέμα είναι ότι σύμφωνα και με τον Πρωθυπουργό και με τους υπουργούς έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κλιματική κρίση. Δηλαδή η κλιματική κρίση χτυπά τη χώρα μας μόνο τους 6 μήνες. Τους υπόλοιπους αφήνει ανέγκυχτη την Ελλάδα. Δεν έχουμε προβλήματα τους υπόλοιπους 6 μήνες. Η ονομασία του Υπουργείου μας ποια είναι? Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Αλλαγής. Mm-hmm. Αυτό τα λέει όλα. Προχθές που είχαμε τη συνάντηση, τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, είχαμε 30 ενάρξεις πυρκαγιών. Πολλοί συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να παραστούν γιατί την προηγούμενη ήταν στο όρος Παγκαίο. Μα χθες είχαμε 51 πυρκαγιές, διάβαζα από το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής. Χθες, 3 Νοεμβρίου. Το παλιό, το στενό, η αντιπυρική περίοδος είναι από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου, αφού αλλάζουν όλα, υπάρχει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Γιατί να επιμένουμε σε ένα μοντέλο της εποχικότητας? Οι ίδιοι τα λένε, δεν τα λέτε εσείς, δεν τα λέω εγώ. Βεβαίως, οι ίδιοι τα λένε. Εγώ αυτά που σας λέω τα αντλώ από τις συνεντεύξεις και του Υπουργού και του Πρωθυπουργού και διάφορων κυβερνητικών στελεχών. Mm-hmm. Ναι. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Και είναι και επίσημα στοιχεία. Η ενάρξη πυρκαγιών, καθημερινά βγαίνει δελτίο το πόσες ενάρξεις πυρκαγιών έχουμε. Ναι, από τη μία έχουμε κλιματική κρίση, από την άλλη δεν βγαίνω. Τα δημοσιονομικά της χώρας δεν αντέχουν. Τελικά τι θέλουμε να κάνουμε? Ναι. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Να μην γίνει μαζική απορρόφηση. Τους λέμε σταδιακά. Πόσα άτομα θα βγουν στη σύνταξη να συμπληρώνονται από εμάς, ναι, αυτά τα νούμερα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα να μπαίνουν και από τις σχολές. Δεν είναι διαθεσμένοι να βρεθεί κάποια λύση. Ναι, και ταυτόχρονα να γίνονται οι προσλήψεις και από τις σχολές κανονικότατα, αλλά να απορροφούνται και ορισμένοι εποχικοί, αυτό λέτε. Βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Να απορροφούνται σταδιακά, να απορροφούνται οδηγοί. Εντάξει, μέχρι τώρα όσες προσλήψεις έγιναν τα τελευταία χρόνια έγιναν για την ΕΜΟΔΕ. Mm-hmm. Ναι. Καλώς έγιναν, αλλά υπάρχουν και οι πυροσβεστικοί σταθμοί και τα πυροσβεστικά κλιμάκια, τα οποία έχει να μπει νέος κόσμος μέσα από το 2011.
Έχουμε πρόβλημα γενικότερα με την, με την πυρόσβεση. Για εσάς, μήνα Νοέμβριο, να καίγεται το Παγκαίο. Νοέμβριο και να μην μπορούμε να σβήσουμε ξανά μέσα σε λίγους μήνες τη φωτιά. Είναι λογικό. Μιλάμε για αρχές χειμώνα πλέον. Στην Ισοΐο είχε τεράστια πυρκαγιά. Στα νησιά δεν έχουμε... Νησί, ναι. Κανένας, δεν έχουμε πυροσβέστες στα νησιά μας, έτσι. Εθελοντές, εποχικοί, μέχρι να έρθουν από άλλο νησί, ενισχύσεις. Είναι εικόνα χώρας. Δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά τα έχω χαμένα. Χθες, αν και εγώ ήταν 5-6 οικίες, κάποιος συμπολίτη μας, τι θα του έλεγε το κράτος, ότι εγώ χθες έδιωξα 2.500 εποχικούς και δεν έχω τώρα αυτή τη στιγμή στο νησί κόσμο να σε προστατέψω. Δεν ξέρω, είμαι πολύ αυτό περίεργη έλεγε, να δω δηλαδή. Τι ακριβώς θα συζητηθεί με την αντιπροσωπεία σας. Την Τετάρτη το πρωί θα γίνει η συνάντηση. Την Τετάρτη το πρωί στις 9 η ώρα έχουμε ειδοποιηθεί. Να πάμε. Θα είμαι ένας εκ των αντιπροσώπων που θα παρευρεθεί στη συνάντηση. Α, μάλιστα. Οπότε θα μας μεταφέρετε από πρώτο χέρι τι ακριβώς συζητήθηκε. Βεβαίως. Και ευχόμαστε... Και το λέω σε κάθε τόνο ότι περιμένουμε λογικές απαντήσεις και να υπάρχει θέληση να βρεθεί κάποια λύση. Να. Το λέω δυστυχώς ότι αν δεν βρεθεί κάποια λύση και δεν περιμένω σε ένα ραντεβού να βρεθεί άμεσα η λύση, αλλά να γίνει η αρχή. Εάν η κυβέρνηση συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, δυστυχώς θα μας βρει ξανά απέναντί της στο δρόμο. Και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να δικαιωθούμε. Δεν θα το θεωρούμε ηθικό να μας χρησιμοποιεί 5 χρόνια και μετά να μας λέει «Κύριε, δεν μου κάνετε, σας διώχνω». Θυμήστε μου λίγο τα ηλικιακά όρια, κύριε Τζελέπη. Στην τελευταία προκήρυξη της ΕΜΟΔΕ ήταν τα 35. Μέχρι 35? Μέχρι 35. Δεν θεωρείται στα 36 του δηλαδή ένας εποχικός να σβήσει φωτιές, ένας πυροσβέστης? Όχι, δηλαδή στα 35 θεωρείται ικανός, στα 36 θεωρείται παππούς. Μάλιστα. Αυτή είναι η λογική τους. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αντί να προσμετράτε η εμπειρία, προσμετράτε το τυπικό όριο ηλικίας. Και στα 36 όμως το οξύμορο είναι ότι αυτό στα καλοκαίρια είναι στη φωτιά. Στα 36 του ο εποχικός μπορεί να τα απεξέλθει, αλλά ως μόνιμος... Ως μόνιμος δεν μπορεί. Όχι, είναι μάλιστα. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε απόλυτα. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Γι' αυτό να μην απορούν οι κύριοι, γιατί συνέβησαν αυτά που συνέβησαν. Όταν έχουν τέτοιες απόψεις, δυστυχώς... Είμαι περίεργη αν θα θέτατε αυτό το ερώτημα στον κύριο Κικίλια, τι θα σας έλεγε. Θα του το θέσουμε. Θα του το θέσουμε, γιατί είναι λογικό. Δεν νομίζω και ο κόσμος που μας ακούει σε όλα αυτά που έχω πει να άκουσε κάτι παράλογο. Εάν άκουσε ο κόσμος κάτι παράλογο, ναι, να μας το πει ότι κύριε είστε λάθος, ζητάτε παράλογα πράγματα. Ναι. Θα τα πούμε λοιπόν. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Ειλικρινά εύχομαι το καλύτερο και να μην... Μακάρι να μην ξαναδούμε αυτές τις αποκαρδιωτικές, απαράδεκτες, θλιβερές εικόνες. Ένστολοι να χτυπούν ένστολους. Ήταν πάρα πολύ άσχημο αυτό. Δυστυχώς. Με τους ανθρώπους αυτούς, με πολλούς, το καλοκαίρι ήμασταν μαζί και απεγκλωβίζαμε ανθρώπους από τις οικίες τους που κινδύνευαν από πυρκαγιά. Και στράφηκαν εναντίον σας με τις εντολές. Ναι, μάλιστα. Μας δέρναν. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο. Για το εγώ να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να καλό καλά. Κουράγιο στον αγώνα σας. Γεια σας. Focus 103,6. Τώρα στα 5 λεπτά εγώ προλαβαίνω να βγάλω γραμμή. Λέω τώρα αν είστε κάποιος έτσι πολύ γρήγορος. 2310-500-676, 2310-500-677. Είναι πιεσμένος ο χρόνος της εκπομπής, αλλά έστω ένα, δύο γραμμές, αν προλάβουμε, δεν ξέρω. Ακούσατε λοιπόν, μέχρι τα 35 θεωρείται ικανός να σβήνει φωτιές ο εποχικός, από τα 36 και έπειτα δεν τα καταφέρνει. Να δούμε λοιπόν τι θα βγει, να δούμε τι θα απαντήσει ο κύριος Κικίλιας, γιατί και προβοκάτορες τους είπε και πολιτικά υποκινούμενη μια ομάδα που προκάλεσε καταστροφές και τάσπασε εκεί στο Υπουργείο και έγινε ο κακός χαμός. Δεν ξέρω, θα μου πεις δεν υπάρχει θράσος. Α, περισσεύει. Παρακαλώ στη γραμμή, γεια σας.
Καλησπέρα, Δέσποινά μου. Γεια σου, τι κάνεις, Ράγκαν, είσαι καλά? Καλά, δεν θα ήθελα να πάρουν τηλέφωνα, γιατί το πρόεδρος είπε ότι να μην πάρουμε συνέχεια ειδική, ειδική και τέτοια. Και εγώ δεν ανοίγω γραμμές, μιλάμε για τη δική μου εκπομπή, η δική μου γραμμή δεν ανοίγω εγώ γραμμές συχνά, δεν έχω την δυνατότητα και την ευχαρίστηση να σας ακούσω, οπότε πάμε για να ακούσω και εσένα. Θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα, ναι. Σε ποιο πλανήτη ζει αυτός ο λαός και αυτοί οι πυροσβέστες? Σε ποιο πλανήτη ζουνε? Τι θέλεις να πεις? Περιμένουν διάλογο από την κυβέρνηση η οποία καταστρέφει τη χώρα και κάθε εργαζόμενο? Αν θα βγει κάτι, ειλικρινά. Και χαρά στην υπομονή. Δηλαδή γελάω με όλα αυτά που ακούω, γελάω με τα χρόνια οποία περνούσαν τόσα χρόνια και δεν έκαναν τίποτα για το λαό και τώρα θα κάνουν για κάποιον. Mm. Δηλαδή παρεμβλέπουν τον εαυτό τους. Αρκεί όλοι να ενωθούμε να καταστρέφουμε αυτό το σύστημα, ο καθένας βλέπει τον εαυτό τους. Αυτό με πειράζει πάρα πολύ. Δυστυχώς. Αυτό είναι το... Δηλαδή καταστρέφουν κάθε οικογένεια. Δεν καταστρέφουν μόνο πυροσβέστες. Δεν είναι πυροσβέστες σήμερα. Όλα τα χρόνια είμαστε όλοι Έλληνες. Σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πολύ, Δράγκαν. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Λίγο σύντομα για να πάρουμε όσες γραμμούλες προλαβαίνουμε. Καλή σας μέρα, Αποσέρες. Εγώ είμαι. Γεια σας, κύριε μου, Αποσέρες. Ναι, εσείς. Ήθελα απλά να πω για την περίπτωση της Ισπανίας και τις πλημμύρες. Ναι. Αυτές οι πλημμύρες δημιουργήθηκαν από μια εκτροπή ενός ποταμού που υπήρχε εκεί στην πόλη της Βαλένθια, σωστά? Ναι, και είχαμε και φαινόμενα ακραία και έντονα, λοιπόν, για τα οποία δεν ειδοποιήθηκαν όμως. Αυτή λοιπόν την παράκαμψη την έκαναν με μια συγκεκριμένη διατομή του νέου ποταμού. Αν είχαν προβλέψει βροχές αντί για 50 και για 100 χρόνια, 200 και 300 χρόνων, θα είχαν καταλάβει ότι έπρεπε να το κάνουν αυτή την εκτροπή πιο φαρδιά. Όλα θα έπρεπε να κάνουν. Άρα λοιπόν αυτό ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα και κάτι παρόμοιο γίνεται και με τα έργα τα αρδευτικά εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό τους πήραν και με τις λάσπες. Ναι. Οι οποίες αποδεικνύονται εκ των υστέρων μικρότερες από το αναμενόμενο. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γι' αυτό τους πήραν και με τις λάσπες και τον Πρωθυπουργό και τους βασιλιάδες και όλους μαζί. Παρακαλώ, στη γραμμή, γεια σας. Καλησπέρα σας, κυρία Δέσποινα, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή εβδομάδα και σε εσάς εύχομαι. Ήδη έχουν αρχίσει τα κολοτουμπιάσματα οι νεοδημοκράτες τώρα για μεθαύριο, έτσι. Τι εννοείτε? Λέω, αρχίζουν και το γυρνάνε τώρα. Το βλέπουμε ότι ο Τραμπ, ας πούμε, θα εκλεγεί. Α, για την Αμερική λέτε, για εκλογές. Ναι, αρχίζουν τα κολοτουμπιάσματα, αλλά αυτά δεν περνάνε πια. Ναι. Δεν περνάνε. Πρώτον. Δεύτερον. Ναι, παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε, λένε για την κλιματική αλλαγή, έτσι. Χτυπάνε αυτή την καραμέλα. Ποιος τη δημιουργεί την κλιματική αλλαγή? Δεν τη δημιουργούν και παρεμβαίνουν στην αλλαγή του καιρού με το σύστημα HAT? Εννοείται, έχει είναι αποδειχθεί αυτό. Με το σύστημα αυτό που πηγαίνουν τα αεροπλάνα και ψεκάζουν. Ποιος δημιουργεί την κλιματική αλλαγή, ποιος παρεμβαίνει? Και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν το αρνούνται, λέω εγώ, αγαπητέ μου, δεν θα πρέπει να προετοιμαστούμε, αφού υφίσταται, αφού έτσι μας λένε. Δεν περνάνε τα ψέματα αυτά. Και όλο αυτό που είχε γίνει στον κάμπο. Να διαλυθεί ο κάμπος και να διαλυθούν ο πρωτογενής τομέας και να αναγκαστούν όλοι αυτοί οι δύσμενοι άνθρωποι ή να ξενιτευτούν άρον-άρον για να ζήσουν τις οικογένειές τους ή να ξεπουλήσουν έναντι πινακίου φάκης το βιός τους για να πάνε να φυτρώσουν και να κατασταθούν όχι ανεμογεννήτες που βάζουν τα υπόλοιπα στις φωτιές, να βάλουν φωτοβολταϊκά. Δηλαδή διαλύει ο πρωτογενής τομέας για να μπουν την μπαταρία η Ελλάδα. Δυστυχώς και ακόμη δεν είδαμε τίποτα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας κλείνω, γιατί πρέπει να ολοκληρώσω και την εκπομπή, τα χαιρετίσματά μας και στον Θοδωρή που μας ακούει από την Κρήτη, στην Ειρήνη. Έπρεπε να γυρίσουν τις ασπίδες τους, λέει, ανάποδα οι αστυνομικοί των ΜΑΤ, να μην εκτελέσουν τις εντολές Μητσοτάκη. Είναι πολλά τα μηνυματάκια. Δεν νομίζω ότι Δέσποινα μέχρι 35. Ναι, άλλο αυτό, μαράκι μου, άλλο αυτό. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Βαγγέλη μου από Ελβετία, τα φιλιά, την αγάπη μας. Ο Γρηγόρης Ερέτης έρχεται, κόντρα στο σύστημα. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Βιαστικό το κλείσιμο για να προλάβουμε. Φιλιά πολλά, καλό ξεκίνημα εβδομάδας ευχόμαστε. Γεια σας.